Εκεί πέρα δεν είναι άξιοι αντίπαλοι. Δεν ξέρουν να κερδίζουν. Ούτε να χάνουν, ούτε να κερδίζουν. Εντάξει, ούτε να κερδίζουν, ξέρουν ούτε να χάνουν. Το θέμα είναι και εσύ πώ το δεχτώ. Δεν είναι ανάγκη να σπάνε τα μέτρα. Δεν σπάνε τα μέτρα, μου σου λέω. Δεν ξέρουν να κερδίζουν ούτε να χάνουν. Δεν είναι δικό μα. Όταν μου λέει εμένα, ακούω ότι μου λέτε ότι είπε πάμε στην παραλία να κλάψουμε. Τι κλαίει κανένα. Εγώ δεν το άκουσα. Κανένα δεν κλαίει. Κάτσε ρε, κάτσε ρε. Μαρία! Δεν κλαίει κανένα, μην ανησυχείς. Μην ασχολείστε γιατί ποτέ πάμε να κάνουμε τα νεύρα, έχουμε πολλά νεύρα. Μαρία, τι πας, κάνε εκεί. Μαρία, πάει, δεν θα πάει. Έλα εδώ, μην πάει. Θα σε δακώσουμε, εκεί εδώ. Έλα, γιατί πονάει πολύ. Θα σου πω, τι καλά. Ποια, εσύ. Ναι, κατά, διασκεδάσαι να περάσετε καλά, ε. Παρασκευάστε. Τιμές σου στην προσοχή εγώ. Στο μόπα στα. Εγώ σε άκουσα. Ευχαριστία, καλή ωραία. Ευχαριστία, περαστικά στη μέση. Παλιάρα, περαστικά στη μέση σου. Πες την αλήθεια, είναι ωραίο πράγμα η αλήθεια. Όταν κερδίζεις έτσι. Όταν χάνετε προσπαθείς να το διαχειριστείτε. Όταν πονές η μέση σου, όταν στείλω μασέ. Πραγματικά, ευχαριστώ, περιμένω. Όταν πονάει η μέση σου και πήγαινε πάει πίτσα και έχω πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν αποφασίσεις εσύ αν πονάει μέσα σου. Δεν αποφασίσεις εσύ αν πονάει μέσα σου. Δεν αποφασίσεις. Ποιος αποφασίζει να πονάει μέσα. Απάντησε από την ερώτηση. Ποιος αποφασίζει ότι πονάει μέσα σου. Ηρεμία, όλα καλά, παιδιά. Όλα καλά. Περαστικά στα μέσα. Καλώς τα πάντα ειρωνεύεσαι. Έκανες ανήθεια και μιλάς τώρα παραπάνω. Σταμάτα. Αυτό είναι αλήθικο που έκανε. Ναι, αλήθικο. Να μπορεί να μην να κάνει τούπες εκεί πέρα. Δεν έχει σχέση με το πέρα και θα με χάσαμε. Είναι αλήθικο. Και το ζητάει να κάνουμε. Ντροπή σου, ναι. Είναι αλήθικο αυτό. Και εμείς πεινάμε και εσείς πεινάτε. Και εμείς πεινάμε και όταν κερδίζαμε, δείχαμε τον ανάλογο σεβασμό. Δεν μπορώ να ξαναλέω τα ίδια και τα ίδια. Παλοφάρμακα και καλή συμβουλή. Δεν μπορώ να προκαλέσω. Για τίποτα. Θα κερδίσω τα ίδια. Αδολφέρα, κυρία. Παλοφάγοντα και αυτό που σου το πω εμένα από την καμπάνια μου. Άρα δεν θα πω στην εργασία. Για διαχειριστείτε την ήττα με κάποιον τρόπο. Εσύ διαχειρίζουμε τους ωραίους πάρες, μην ξερονεύεσαι. Προσπαθήστε να διαχειρίσετε τις ίσονες. Σου λέω ότι και εμείς πεινάμε και όταν κερδίζαμε θα σεβόμασταν από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Δεν σεβάσεις ούτε αυτόν πάλι, ούτε εσύ εμάς. Δεν νομίζω όμως. Θα το συζητήσουμε όταν ηρεμήσετε, να το συζητήσουμε. Όχι, ότι θα συζητάμε στην παραλία, θα το συζητάμε και στους πάντους. Όχι στην παραλία θα λέμε καλά και εδώ θα κάνουμε κολοτούπες και ειρωνίες. Δεν μ' αρέσουν, Γιάννη. Το ξέρεις. Δεν ειρωνεύομαι ούτε δεν έχουμε το ανήκρος. Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει. Σταμάτα να μιλάς και πες έκανε. Μην λες θα το δούμε μετά στα μάτια. Δεν με ενδιαφέρει. Σε παρακαλώ. Δηλαδή τώρα να σε να μιλάει τώρα. Όχι, δεν έκανε κάτι. Ανήθιο θα παραδείξει. Δεν έπρεπε να το. Ναι, να κάνει τι πες μετά να τώρα μέσα να ανοίξει. Συγγνώμη, α τη μέσα του. Α τη μέσα του. Εσύ. Όχι, δεν έκανε τίποτα. Όχι, δεν έκανε τίποτα. Κάτι που δεν έκανε. Δεν έκανε τίποτα. Μετά στο βίντεο. Δεν έκανε τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω σε εσένα. Μια κυπριακή έκφραση. Πάμε στην παραλία να κλάψουμε από τη χαρά που μιλώ για την ομάδα μου. Εάν κάθε φορά που χάνετε έχουμε το ίδιο πρόβλημα, δυσόρυβε φίλε. Συγγνώμη, είναι πρώτη φορά. Και η δεύτερη φορά που διαμαρτυρόμαστε. Άλλη διαμαρτυρόμαστε. Εγώ έχω διαμαρτυρόμαστε. Προσωπικά. Δηλαδή θεωρείτε σωστό αυτό που έκανε. Αυτό που κάνατε μάλλον. Να πονέσει μέσα του το Το πρώτο παιχνίδι έπαιξε στο δεύτερο γύρο που του είπαμε να παίξει. Και τραυματίστηκε και τον τράβηξε.
και του λέγαμε εμείς να μην παίξει και αυτός έπαιξε. Τώρα λέει πάνω. Τώρα πονάει μέσα. Αυτό δεν θα μου πεις. Αυτό δεν θα μου πεις. Πονάει μέσα κάποιοι που κάνει κουτιές. Μα μας θέλω να μιλήσω. Άφησε να μιλήσω. Το προηγούμενο παιχνίδι έλεγε παλιά, του λέγαμε να μην παίξει το δεύτερο γύρο. Και έλεγε όχι, θα παίξω, όχι, θα παίξω. Έπαιξε και ξανατραυματίστηκε. Εσείς γιατί τον διώξατε από την ομάδα σας, γιατί ήταν συνέχεια τραυματία. Αφήστε να. Δεν θα με αφήσετε να μιλήσω, δεν θέλετε να μιλάτε για να μιλάτε. Θέλετε να μιλήσετε μόνοι, σας βρείτε τα ρε. Συγγνώμη, η απόφαση της ομάδας που τον διώξατε ήταν επειδή ήταν τραυματίας, όπως είχε πει ο Χανταμπάκης, ή το ξεχάσαμε. Το ξεχάσαμε. Κάτσε, και εσύ εκφράζεις την αυτός. Εγώ εκφράζω εμένα και λέω ότι μπορεί μέσα να έχει πρόβλημα περαστικά. Στο προηγούμενο παιχνίδι που έπαιξε στο δεύτερο γύρο, γιατί δεν ήρθες εδώ και να του πεις είσαι που έπαιξε και τραυματίστηκε. Γιατί ο Γιάννης το πρώτο. Το δεύτερο γύρο ο Γιάννης μπήκε και τον τράβηξε. Το ξεχάσατε. Σε μένα ο Γιάννης τραυματίστηκε και έχει πάρει. Όταν έπαιξε μαζί σου και τραυματίστηκε στην ασυλία. Τραυματίστηκε χθες, προχθές. Ναι, και εμείς του λέγαμε να μην παίξει και έλεγε να παίξει. Δεν υπάρχουν δύο μέτρα για δύο σπαθμά. Εσύ δεν έχεις καταλάβει. Στάθηκα στην κουβέντα του Μάρκου και στον Πόλα πάνω να κλάψουμε. Έχουμε πάρει και εμείς καλά από τα παιδιά. Ποτέ δεν ήρθατε να μας κάνετε παράπονο για την περιφρόνηση που μας κάναμε. Ποτέ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άκουσε με. Επειδή λες ποτέ, υπάρχουν πολλές φορές. Αλλά άμα στις πω θα μου λες, εγώ δεν εκφράζω τον Χανταμπάκη, εγώ δεν εκφράζω τον Μάρκο. Άλλο για σένα, άλλο δεν μιλάς για την ομάδα σου, γιατί έχουν γίνει περιφρονήσεις Χανταμπάκη που κοίταγε το ρολόι με τον Κωνσταντίνο. Μπορεί να έχω κάνει εγώ, μπορεί να έχει κάνει ο Κώστας. Δεν με νοιάζει, στο αυτό το παιχνίδι. Όχι, αυτό έβαλα και τον εαυτό μου μέσα, άμα άκουγες. Γι' αυτό με ακούς. Ωραία, για σου λέω. Μην μιλάνε, Κώστα. Μισό λεπτό, άλλο να μιλάς για ανθρώπους που είναι εδώ. Αυτοί εδώ δεν σου έχουν προσβάλει ποτέ. Ρε φίλε, άλλο σου λέω, άλλο μου λες. Ωραία, για να τελειώνουμε. Εμείς δεν αμφισβητούμε την νίκη. Μισό λεπτό, Ρετάνο. Εγώ προσωπικά δεν αμφισβητώ την νίκη σας, αλλά αμφισβητώ ότι πονάει η μέση του Γιάννη. Και είναι δικαίωμά μου. Εντάξει, και τη ομάδα. Πραγματικά δικιά σας κάνουν ένες επειδή γουστάρει. Όχι, αλλά όταν πονάει η μέση σου δεν πέφτει και πανηγυρίζει με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, δεν μπορεί να είσαι σίγουρο να μπορώ να περπατήσω. Γιατί και προχθές. Δεν κάνει το αμφισβητό. Δεν σου πω. Το αμφισβητό. Είναι δικιά σας η νίκη. Μπορώ να μιλήσω. Προχθές έπαιξα με τον Κοντινάκη, με τράβηξε. Ήμασταν 5-1, έπαιξα στο δεύτερο γύρο και χτύπησα. Γιατί να ρισκάρω στο 5-1 την υγεία μου, δεν το κατάλαβα. Δεν ρισκάρεις την υγεία, δεν ήταν να ρισκάρεις το μάτς. Ήμασταν 5-1, δεν σε άκουσα. Δεν σε άκουσα. Δεν ρισκάρεις το μάτς, δεν σε άκουσα. Δεν ρισκάρεις το μάτς, δεν σε άκουσα. Ξανά δείτε, δεν με εκτιμάς. Μου σου έχω κάνει εγώ ποτέ αυτό. Επειδή θέλω να πω κάτι, κορίτσια, εμάς και εμένα προσωπικά για να μιλάμε με τον εαυτό μου, κανένα έπαθλο ακόμα και να κερδίσω πόλη και 7-37.